Καλησπέρα συναγωνιστές. Όλοι εδώ, από τη σημερινή μας συγκέντρωση στα Προπύλαια, από τις ακόμα 6 συγκεντρώσεις που γίνονται στην υπόλοιπη Αττική, από τις άλλες 16 μεγάλες πόλεις της χώρας που έχουμε ταυτόχρονα συγκεντρώσεις, ενώνουμε τις φωνές μας, ενώνουμε τις γροθιές μας, ενώνουμε τις ελπίδες μας και κλιμακώνουμε τον αγώνα μας. Καταδικάζουμε το νέο αντιασφαλιστικό νομοσχέδιο της Νέας Δημοκρατίας που ιδιωτικοποιεί την ασφάλιση. Παλεύουμε για δωρεάν και δημόσια κοινωνική ασφάλιση, για υψηλές παροχές υγείας. Τα σημερινά συλλαλητήρια είναι ένας ακόμα κρίκος στην αλυσίδα του αγώνα αυτής της τελευταίας περίοδου. Αγώνας που μέσα από συγκεντρώσεις, από ενημερώσεις σε χώρους δουλειάς, από γενικές συνελεύσεις σε πολλούς εργασιακούς χώρους, σε όλη τη χώρα, οι εργαζόμενοι και τα συνδικάτα αποφασίζουμε ότι πρέπει να τον πάμε ένα βήμα παραπέρα. Γι' αυτό κλιμακώνουμε. Και κλιμακώνουμε με απεργία στις 18 του Φλεβάρη σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Απαιτούμε να αποσυρθεί ο νόμος Λεμιτόμος Βρούτσι Κατρούγκαλου. Αν κάποιος ανοίξει την τηλεόραση αυτές τις μέρες, μπει στο ίντερνετ, θα πέσει πάνω σε πολλά δημοσιεύματα που λένε πόσο θα κερδίσουμε από τον νέο νόμο, μιλάνε για αυξήσεις, για διορθώσεις αδικιών, για αλλαγή του τοπίου εδώ και χρόνια, λέει. Προσπαθούν να πλάσουν ένα παράλληλο σύμπαν, μια τεχνική εφορία. Ταυτόχρονα θάβονται εντελώς όλες οι δραστηριότητες των σωματείων, οι παρεμβάσεις των εργαζομένων, των συνταξιούχων, λες και όλη η πλάση χαίρεται για αυτό το νόμο. Έχει θαυτεί εντελώς ο μεγάλος απεργιακός αγώνας στη Γαλλία. Σήμερα στη Γαλλία υπάρχει 24-ωρη απεργία, άλλη μία απεργία μετά από τόσες που δίνουν για το ίδιο ακριβώς λόγο. Για να υπάρχει κοινωνική, δωρεάν και δημόσια ασφάλιση. Απόδειξη ότι η επίθεση γίνεται από τους εργοδότες και τα αφεντικά απανταχού. Ότι είναι η κοινή στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όλων των κυβερνήσεων. Ξεπερνώντας όμως τα μεγάλα λόγια των διαφόρων υπουργών, βουλευτών, διαφόρων ειδικών στην τηλεόραση επί το θέμα του ασφαλιστικού και κοιτώντας τα συγκεκριμένα στοιχεία, μένει η αλήθεια. Η Νέα Δημοκρατία δεν φέρνει ένα νέο νόμο. Εφαρμόζει κατά γράμμα το νόμο Κατρούγκαλου, αφού η αρχιτεκτονική του παραμένει απαράλλακτη. Απλά κάνει κάποιες προσθήκες για να τον θωρακίσει και για να ξεπεράσει κάποια νομικά κενά. Αυτός ο νόμος αποτέλεσε ως και σήμερα την κορύφωση της αντιασφαλιστικής επίθεσης, καθώς ενσωμάτωσε όλες τις ανατροπές σε βάρος των ασφαλισμένων. Δικαίως λοιπόν ονομάζεται από τους εργαζόμενους νόμος Βρούτσι Κατρούγκαλου. Τι λέει αυτός ο νόμος? Ανοίγει το δρόμο σε νέα επιδρομή με τους τρεις πυλώνες του συστήματος Πινοσέτ, όπου η ανταποδοτική σύνταξη θα βασίζεται στο ρίσκο και στο χρηματιστηριακό τζόγο. Οι συντάξεις λοιπόν θα ονομάζονται χρηματιστηριακά προϊόντα και θα επενδύονται με όρους χαμηλού, μεσαίου ή υψηλού ρίσκου. Το κράτος το μόνο που θα εγγυάται θα είναι η εθνική κατώτερη σύνταξη, δηλαδή τα 3,84 ευρώ, αυτό και τελεία, για τα 20 χρόνια δουλειάς, 3,40 μάλιστα για όσους είναι με 15 χρόνια δουλειάς. Ο εργαζόμενος δηλαδή θα πληρώνει κανονικά τις εισφορές του. Το τι θα λάβει όμως εξαρτάται από το πώς θα πάει η επένδυση. Πήγε καλά η επένδυση, μπορεί να πάρεις και σύνταξη. Δεν πήγε καλά η επένδυση, κρίμα φίλε μου. Θεωρεί ότι τα πάνω από 80 δις που κλάπηκαν από τα ασφαλιστικά ταμεία, από τους εργοδότες και το κράτος, ως αγύριστα, ό,τι έγινε, έγινε. Και αυτό με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τους σημερινούς εργαζόμενους. Παραμένουν σε ισχύ οι τεράστιες περικοπές από το 2010 σε κύριες και επικουρικές συντάξεις, στις αναπηρικές, στο ΕΚΑ, στις συντάξεις κυρίας, στη 13η και 14η σύνταξη. Επισφραγίζει τα όρια συνταξιοδότησης στα 67 χρόνια για άνδρες και γυναίκες. Πετάει εκτός του δημόσιου ασφαλιστικού συστήματος πολύ μεγάλες κατηγορίες εργαζομένων. Ποιος εργαζόμενος σήμερα, συνάδελφοι, θα έχει 30 ή 40 χρόνια δηλωμένης συνεχούς εργασίας, όταν ξέρουμε πόσοι συνάδελφοι γυρνάνε από πρόγραμμα σε πρόγραμμα, οχτάμινο, πεντάμινο
και πάλι στην ανεργία και πάλι σε ένα τέτοιο πρόγραμμα. Όταν ξέρουμε πώς είναι αυτοί που δουλεύουν μαύρα, δεν δηλώνονται, δηλώνονται για μισό μεροκάματο και όλες αυτές τέλος πάντων τις μορφές εργασίας. Η ένταξη του ΕΤΑΕΠ στον ΕΦΚΑ ανοίγει τον δρόμο για την παράδοση της κοινωνικής ασφάλισης στα νύχια των ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιριών, αρχίζοντας από τις επικουρικές συντάξεις. Συνάδελφοι, η κυβέρνηση λέει ψέματα. Λέει ψέματα για τις αυξήσεις στις συντάξεις. Άλλωστε, πριν λίγο καιρό ήμασταν εδώ, διαδηλώναμε για τον κρατικό προϋπολογισμό, ο οποίος προέβλεπε μειώσεις για το κονδύλι των συντάξεων. Μειώσεις ως και 230 εκατομμύρια ευρώ για τη φετινή χρονιά. Οι συντελεστές αναπλήρωσης για τη συντριπτική πλειοψηφία, δηλαδή για όσους έχουν από 15 έως 30 χρόνια ασφαλισμένης δουλειάς, παραμένουν οι ίδιοι που προέβλεπε ο νόμος Κατρούγκαλου. Άρα αυτές οι αυξήσεις που βγαίνουν και λένε στα κανάλια είναι πάρα πολύ μικρές, αφορούν ελάχιστους εργαζομένους και στην πλειοψηφία τους δεν είναι πραγματικές, δεν θα τη δουν στη τσέπη. Είναι λογιστικές, δηλαδή μειώνεται η προσωπική διαφορά. Και όποια αύξηση τέλος πάντων είναι να δοθεί, αυτή θα δοθεί, λέει, από το 2022 και μετά. Και δεν θα μπορεί να ξεπερνάει τον δείκτη τιμών καταναλωτή. Και θα είναι πάντα ως ποσοστό του ΑΕΠ. Τι θα πει αυτό το τελευταίο, αυτό το κερασάκι για το ποσοστό του ΑΕΠ? Ότι θέλουν να συνδέσουν την οποιαδήποτε δυνατότητα αυξήσεων με το αν πάει καλά η οικονομία, δηλαδή τα κέρδη των αφεντικών. Είναι το ίδιο ακριβώς βιολί που έχουν κάνει και στον κατώτατο μισθό. Θυμίζουμε τον άλλο νόμο που Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ επί της ουσίας φέραν μαζί, τον νόμο Βρούτσι Αχτσιόγλου, που επέβαλαν ο κατώτατος μισθός να ορίζεται από υπουργική απόφαση, βάσει της αντοχής και της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας. Η Νέα Δημοκρατία είχε δεσμευτεί ότι η αύξηση του κατώτατου μισθού, προεκλογικά τα έλεγε αυτά, θα γίνει, λέει, ρε παιδιά, όσο αυξηθεί η οικονομία, θα δώσουμε εμείς διπλάσια αύξηση του ΑΕΠ. Επειδή το ΑΕΠ αυξήθηκε περίπου 2% φέτος, υποτίθεται αυτό το πολύ μικρό, που εμείς δεν συμφωνούμε, δεν μας αρκεί, αλλά τέλος πάντων, ότι θα έπρεπε να δώσει αύξηση 4% στον μισθό. Τι έγινε τελικά? Βιάστηκαν άρον-άρον και εν κρυπτό η αγαπημένη πλειοψηφία της ΓΕΣΕΕ μαζί με την κυβέρνηση να υπογράψουν πριν λίγες μέρες και πριν καν ανοίξει η κουβέντα για τον κατώτατο μισθό, να υπογράψουν ότι ο μισθός παραμένει στα 6,50 μεικτά. Αυτές τις μέρες, μάλιστα, Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ βγαίνουν στα κανάλια και ορκίζονται και οι δυο στο όνομα του ότι πρέπει να αυξηθεί, λέει, ο μισθός στα 7,51. Απλά όχι τώρα, για αργότερα. Η ΜΕ Νέα Δημοκρατία λέει ότι ο μισθός πρέπει να φτάσει στα 703 ευρώ περίπου στα επόμενα 3 χρόνια. Ο ΔΕ ΣΥΡΙΖΑ, πιο αγωνιστικός αφού είναι και στην αντιπολίτευση, λέει όχι, 7,51, απλά το 2022. Θυμίζουμε βέβαια ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν αυτός που το 2015 προεκλογικά έταζε ότι θα φτάσει το μισθό στα 7,51 κατευθείαν. Τι έκανε? Ήρθε στην κυβέρνηση, κράτησε 5 χρόνια ολόκληρα το έσχος των 5,86 και 5,11 και έδωσε την αύξηση στα 6,50 μόνο, αφού εκεί άντεχε η οικονομία. Αφού είχε απορρίψει την πρόταση νόμου που είχε γίνει από τα συνδικάτα για αύξηση του 7,51, αφού είχε ψηφίσει κατά σε όλες τις προτάσεις νόμου που μόνο το ΚΚΕ έφερε στη Βουλή για συζήτηση για αύξηση του νόμου, αφού ήταν η κυβέρνηση που εφάρμοσε τον νόμο Βρούτσι, ώστε ο μισθός να αποφασίζεται από τον Υπουργό. Τώρα μας λέει ότι θέλει να αυξήσει το μισθό. Πόσο θράσος, κανείς αναρωτιέται. Η κατάσταση λοιπόν για τους εργαζόμενους χειροτερεύει. Αυτός ο νόμος που έρχεται το χειροτερεύει ακόμα περισσότερο. Συχνά βέβαια στις κουβέντες ακούμε από συναδέλφους μας. Ρε παιδιά, λέει, καλά όλα αυτά, αλλά εμένα τι με νοιάζει το ασφαλιστικό? Εγώ, λέει, δεν πρόκειται να πάρω σύνταξη ποτέ, έτσι όπως πάει το πράγμα. Ή λέει ο άλλος, αφού πληρώνω εισφορές
και δεν έχω σοβαρό σύστημα υγείας, δεν πάει καλύτερα να τα πληρώσω σε καμιά ιδιωτική ασφάλιση να πιάσουν και τόπο? Συνάδελφοι, απαντάμε. Το ασφαλιστικό δεν είναι μόνο η σύνταξη. Είναι η υγεία, είναι η πρόνοια, είναι η νοσηλεία στο νοσοκομείο, τα φάρμακα, η προστασία της μητρότητας, τα εμβόλια. Εμείς δεν υπερασπιζόμαστε αυτό το μπάχαλο στην υγεία που υπάρχει σήμερα με ευθύνη αυτών των ίδιων που μας λένε δήθεν τάχαν ότι έρχονται να μας σώσουν και να σώσουν το ασφαλιστικό. Απαιτούμε επιστροφή των κλεμμένων αποθεματικών των ταμείων που πήγαν στις διάφορες ανακεφαλοποιήσεις τραπεζών και στις κάθε είδους ενισχύσεις των εργοδοτών. Αύξηση του προϋπολογισμού για την υγεία πρόνοια, υψηλής ποιότητας παροχές υγείας, μείωση των ορίων συνταξιοδότησης. Αυτά παλεύουμε, αυτά ζητάμε. Οι ασφαλιστικές εταιρείες, συνάδελφοι, θα τους πούμε, δεν είναι φιλανθρωπικοί οργανισμοί. Λειτουργούν για το κέρδος. Η υγεία μας θα μπαίνει πάντα σε ένα ζύγι, αν το όφελος που θα έχουν θα είναι περισσότερο από το κόστος για να μας ασφαλίσουν. Για να έχεις άλλωστε αυτές τις καλύψεις που έχεις σήμερα, θα πρέπει να πληρώσεις 4 και 5 φορές παραπάνω σε μια ιδιωτική ασφάλιση, αν θες να ασφαλίσεις την οικογένειά σου. Άλλωστε, μην ξεχνάμε, όσο μειώνεται το επίπεδο της δημόσιας κοινωνικής ασφάλισης, αντίστοιχα και περισσότερο μειώνονται και οι διάφορες παροχές που υποτίθεται τάζουν τα ασφαλιστικά προγράμματα. Να δείξουμε, να θυμίσουμε ποιο είναι το παράδειγμα στην Αμερική του ασφαλιστικού συστήματος, που εκεί η ασφάλιση είναι πλήρως ιδιωτικοποιημένη. Αν δεν έχεις χρήματα, στην καλύτερη περίπτωση παίρνεις κανένα δάνειο και φεσώνεσαι μέχρι το λαιμό για να κάνεις να μπεις στο νοσοκομείο. Αν δεν έχεις, δύσκολα τα πράγματα. Πολλά είναι τα παραδείγματα των κανονιών που έχουν βαρέσει ασφαλιστικές εταιρείες που κατά τα άλλα θεωρούνταν πρωτοπόρες και πολύ καλές. Η Enron, η Maxwell, εδώ η δικιά μας η ασπής, με πολύ κόσμο να βρίσκεται χωρίς ασφάλιση και χαμένα τα χρήματά του. 38 επίσης είναι το παράδειγμα και των επαγγελματικών ταμείων. Στον κλάδο των ελεγκτικών εταιριών, του λογιστικού επαγγέλματος δηλαδή, από εκεί που έρχομαι εγώ, υπάρχει τέτοιο ταμείο που μάλιστα παρουσιάζεται και ότι είναι πάρα πολύ καλό. Οι καλύψεις ακολουθούν αυτές που έχει ο ΕΦΚΑ, με τη διαφορά τι, ότι τα πληρώνεις από την τσέπη και σε κανένα τρίμηνο, τετράμηνο θα επιστρέφουν. Αν κάποιος λοιπόν πάει να μπει σε κανένα νοσοκομείο, πρέπει να έχει πρώτον για να βγάλει από την τσέπη 3 και 4 χιλιάδες ευρώ και μετά να περιμένει να του τα δώσουν. Αντίστοιχα στο ταμείο αυτό, δεν προβλέπεται καν εξάμηνη άδεια για τη μητρότητα. Με αποτέλεσμα οι μητέρες να χρειάζεται να γυρίσουν στη δουλειά τους στους 2 μήνες μετά τη γέννηση. Στη διεκδίκηση μάλιστα του σωματείου μας, ώστε να δίνεται αυτή η άδεια, η διοίκηση του επαγγελματικού ταμείου μας είπε ότι πρέπει να κάνουν μια έρευνα για να δουν ποιο είναι το κόστος, ώστε να υπολογίσουν αν συμφέρει να δοθεί αυτή η άδεια. Αυτό θα γίνεται και στην ιδιωτικοποιημένη ασφάλιση. Μαντεύτε τώρα, συνάδελφοι, σε αυτή την κατάσταση που θα έπρεπε να βράζει ο κόσμος, όλοι οι εργαζόμενοι, τέλος πάντων, με το που το ακούνε, σου λένε κάτι πρέπει να κάνουμε, ρε παιδιά, πώς απαντάει η διορισμένη ηγεσία της ΓΕΣΕΕ. Ενώ τόσο καιρό δεν έχει βγάλει άχνα για το ασφαλιστικό, εξέδωσε χθες μια ανακοίνωση. Λέμε και εμείς, θα πει κάτι, θα πει αγώνες, θα πει έστω για τα μάτια του κόσμου, η οποία τελικά ήταν μνημείο απεργοσπασίας. Η ανακοίνωση λέει ότι γίνεται πολύ κακό για το τίποτα. Λέει ότι έρχονται μικρές βελτιώσεις στα όσα ισχύουν σήμερα και δεν βγάζουν άχνα για την ιδιωτικοποίηση των επικουρικών ταμείων. Στο διατάφτα της επιχείρησης χτυπήματος της απεργίας, η ηγετική ομάδα της ΓΕΣΕΕ καταλήγει. Το διαβάζω όπως το γράφουν. Δεν πρόκειται, λέει, να εντάξουμε την αντίδραση στις προωθούμενες ασφαλιστικές ρυθμίσεις σε κανέναν κομματικό σχεδιασμό καμίας παράταξης. Προσέχτε, διατηρώντας την αυτονομία, επιδιώκει, λέει η ΓΕΣΕΕ, εξαντλητικό, σοβαρό και υπεύθυνο διάλογο για τη διασφάλιση ενός ασφαλιστικού συστήματος που θα εγγυάται τις παρούσες και τις επόμενες γενιές. Απεργοσπασία και διάλογος μέχρι τελικής πτώσης, λέμε εμείς.
έχουν οι εργατοπατέρες της ηγεσίας της ΓΕΣΕΕ και κρατούν, που δεν κρατούν πια ούτε τα προσχήματα. Αποτελούν το λαγό στον αντιασφαλιστικό σχεδιασμό. Είναι οι ίδιοι άλλωστε που ζητάνε να δημιουργηθούν επαγγελματικά ταμεία. Έχουν ανοιχτά παρεδώσε με ανταλλάγματα. Για δεύτερη φορά, μέσα σε λίγους μήνες, εμφανίζονται όχι απλά ένας βαθύς απεργοσπαστικός μηχανισμός, αλλά ως μια σφραγίδα που τάχα εκπροσωπεί τους εργαζομένους και επιδιώκει να περάσει στο γύψο της εργατικής διεκδικήσης. Επιβάλλοντας σιγή νεκροταφείου παντού, οι εργαζόμενοι όμως, συνάδελφοι, έχουν ήδη ξεπεράσει τη γραφειοκρατική ομάδα της ΓΕΣΕΕ. Παρά τις απειλές, την υπονομευτική προσπάθεια που κάνουν τα μεγαλύτερα εργατικά κέντρα αυτή τη στιγμή, όπως και το Εργατικό Κέντρο Αθήνας, οι ομοσπονδίες, τα συνδικάτα και οι ΑΔΕΔΗ έχουν εξαγγείλει απεργία για τις 18 Φλεβάρι και θα διαδηλώσουν έξω από Υπουργεία, έξω από τις εργοδοτικές ενώσεις, έξω από τη Βουλή, ώστε να αποσυρθεί εδώ και τώρα ο κατάπτυστος νόμος Κατρούγκαλου Βρούτσι που παραδίδει την ασφάλιση στις ασφαλιστικές εταιρείες και στους επιχειρηματίες της υγείας. Συνάδελφοι, μια κουβέντα ακόμα. Το Σαββατοκύριακο αυτό που έρχεται, από τις 9 το πρωί, στο ΣΕΦ θα πραγματοποιηθεί το 31ο συνέδριο του ΕΚΑ. Αφορά όλη την εργατική τάξη της πόλης μας, αλλά και όλη την εργατική τάξη της χώρας. Καλούμε όλους τους συναδέλφους να έρθουν, να παρακολουθήσουν τις εργασίες του συνεδρίου. Οι δυνάμεις της ΔΑΣ θέλουμε να εξασφαλίσουμε ότι θα γίνει ένα γνήσιο εργατικό συνέδριο που θα ασχοληθεί με τα προβλήματα, τους αγώνες και τις διεκδικήσεις των εργαζομένων. Θα ασχοληθεί με την ενίσχυση των σωματείων, αντιπαλεύοντας την παρέμβαση του κράτους και της εργοδοσίας μέσα σε αυτά. Πρέπει όμως να φέρουμε και στο φως ποια είναι η συζήτηση που γίνεται μέσα στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΚΑ. Χθες αποκαλύφθηκε ο σχεδιασμός των παρατάξεων του Προεδρείου, δηλαδή της ΕΑΚ, της παράταξης του ΣΥΡΙΖΑ, της ΠΑΣΚΕ και της ΔΑΚΕ, για το τι συνέδριο επιδιώκουν να κάνουν. Με διαδικασίες fast track δεν θέλουν να αφήσουν χώρο για καμία συζήτηση, για καμία απόφαση. Προσπαθούν να κόψουν γνήσιους αντιπροσώπους που εκπροσωπούν μάλιστα μετανάστες που δουλεύουν στις αθλειότερες συνθήκες σε όρους σύγχρονης σκλαβιάς, ενώ ψήφισαν να πάρουν μέρος στο συνέδριο των εργατών της Αττικής εργοδοτικοί μηχανισμοί και σωματεία σφραγίδες, όπως αυτή του Πανελληνίου Συλλόγου Ιδιωτικών Υπαλλήλων, αλλά και του Κλωδικού Σωματείου Σούπερ Μάρκετ, που έχουμε καταγγείλει από το συνέδριο των Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων, αλλά και από την προσπάθεια να γίνει το συνέδριο της ΓΕΣΕΕ, που καμία σχέση δεν έχουν με τους εργαζόμενους, που δεν έχουν βγάλει ούτε μισή ανακοίνωση για τα προβλήματά τους, που στελέχη τους των υποτίθεται σωματείων είναι διάφοροι συνεργάτες του ΙΝΕ, της ΓΕΣΕΕ, διευθυντικά στελέχη επιχειρήσεων, όπως η περιβόητη διευθύντρια του My Market, που έλεγε στους εργαζόμενους ότι πρέπει να χαμογελάνε για τα 300 ευρώ που παίρνουν. Προσπάθησαν μάταια να δώσουν κάρτες αντιπροσώπων ακόμα και στο σωματείο από τις ασφαλιστικές εταιρείες που μέλη τους είναι. Δύο μέλη από διοίκηση τράπεζας. Μέλος είναι ο πρόεδρος της Εργοδοτικής Ένωσης Μεσητών. Μέλος είναι ο πρόεδρος του Ελληνοβρετανικού Επιμελητηρίου και καμιά κατοσταριά ακόμα εργοδότες. Τέτοιους θέλαν να φέρουν στο συνέδριο του Εργατικού Κέντρου. Εμείς, συνάδελφοι, καλούμε όλους τους αντιπροσώπους που προβληματίζονται, που αγωνιούν για τα προβλήματα της εργατικής τάξης και την απάντηση που πρέπει να δώσει το συνδικαλιστικό κίνημα στην κυβέρνηση και στην εργοδοτία, να απορρίψουν αυτούς τους σχεδιασμούς. Να μην επιτρέψουν την ομή παρέμβαση των εργοδοτών στο συνέδριο του ΕΚΑ. Να γυρίσουν την πλάτη στις παρατάξεις του εργοδοτικού και κυβερνητικού συνδικαλισμού. Ακόμα κι αν κάποιοι δεν συμφωνούν σε όλα με τη ΔΑΣ, τους καλούμε να τη στηρίξουν, γιατί παλεύει για την αναζωογόνηση και την ισχυροποίηση του συνδικαλιστικού κινήματος, για συνδικάτα εργατών και όχι των εργοδοτών. Συνάδελφοι,
τις επόμενες 11 μέρες μέχρι και την απεργία πρέπει να απευθυνθούμε πλατιά σε όλους τους εργαζόμενους. Αυτή την κουβέντα που κάνουμε εδώ, που κάνουμε σήμερα, πρέπει να φτάσει σε όλους τους χώρους δουλειάς, με γενικές συνελεύσεις, με συσκέψεις, με περιοδίες, με συζητήσεις. Να μην μείνει χώρος όπου δεν θα μπει το κάλεσμα των σωματείων. Συνάδελφοι, απαιτούμε να αποσυρθεί εδώ και τώρα ο νόμος Λεμιτόμος Κατρούγκαλου Βουρούτσι. Όλα κερδίζονται στο δρόμο του αγώνα. Με ψηλά το κεφάλι, με το δίκιο στο πλευρό μας, οργανώνουμε τον αγώνα για δημόσια δωρεάν κοινωνική ασφάλιση. Στις 18 του Φλεβάρη, συνάδελφοι, απεργούμε. Γεια σας.